Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoor University. Κατευθύνομαι προς το χειμώνα, δηλαδή προς λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο από ό,τι βρίσκομαι. Βλέπω ήδη χιόνι εκεί πάνω στρωμένο λίγο. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να ψάξω κάπου πάνω εκεί. Είχα βρει κάποια στιγμή έναν ωραίο βραχώδη σχηματισμό που έμοιαζε με σπηλιά και είχα κάνει μια διανυκτέρευση εκεί. Θέλω να πάω να βρω ξανά αυτό το σχηματισμό, να μπω μέσα, να το φτιάξω καταφύγιο για σήμερα. Θα προσπαθήσω να το κλείσω από μπροστά κιόλας. Να ανάψω μια φωτίτσα, να μαγειρέψω κάτι ωραίο να φάω και να απολαύσω την υπόλοιπη μέρα μου και τη βραδιά μου εκεί μέσα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι ωραία. Α, και κάτι που ξέχασα. Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα λέει χιονοπτώσεις, οπότε μάλλον θα είναι μαγικά. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα εδώ είναι να περάσω απέναντι σε εκείνη την πλευρά. Το θέμα μου είναι ότι εδώ κάτω υπάρχει ένα ρέμα το οποίο έχει λίγο απότομες κλίσεις, είναι γεμάτο πέτρες και περνάει και νερό. Όταν είμαστε μόνοι μας σε μια τέτοια κατάσταση επιλέγουμε να πάρουμε το λίγο πιο μακρύ και ευκολότερο δρόμο και να μην ρισκάρουμε. Όταν είμαστε μόνοι μας η διαχείριση του ρίσκου είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε και είναι κάτι πολύ σοβαρό. Όταν βλέπω κάτι τέτοιο που εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους, το αφήνω. Πάω από τον εύκολο δρόμο. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Ο στόχος μου είναι να περάσω καλά. Μην το ξεχνάτε. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, βρίσκεις το κατάλληλο μέρος να περάσεις απέναντι. Ψάχνω εδώ και 2 ώρες και δεν έχω βρει τη σπηλιά ακόμα. Ίσως να είμαι σε λάθος μέρος και να πρέπει να ανεβώ πιο ψηλά στο βουνό. Γιατί και την τελευταία φορά που τη βρήκα, κατά τύχη τη βρήκα. Γυρίζω πίσω και συνεχίσω να ψάχνω αύριο. Μέρα δεύτερη. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε τη μικρή σπηλίτσα σήμερα. Χιόνισε λίγο χθες το βράδυ τελικά. Και έχω μια προαίσθηση ότι είμαι κοντά στη σπηλιά. Γιατί είδα κανένα 2 σημάδια τώρα εδώ που μου έφεραν αναμνήσεις στο μυαλό, μου έφεραν εικόνες. Επιτέλους τη βρήκα! Είμαι πολύ χαρούμενος.
Χιονίζει.
καλή όρεξη. Πολύ ωραίο εργαλείο για να κρατάμε τα πόδια μας ζεστά. Τα μπουλένια σωσόνια. Ήρθε η ώρα για ύπνο. Θα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Νομίζω πως το πιο δύσκολο κομμάτι απ' όλα το χειμώνα είναι να πάρεις την απόφαση να βγεις από το sleeping bag. Το πρώτο βήμα δηλαδή. Αλλά πρέπει να γίνει. Ο γυρισμός δεν θα είναι καθόλου αστείος. Μιλάμε για παγωμένη βροχή. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα, με αυτά θα παίξουμε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσετε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τσάω. Έτοιμος.